Εργατικό κέντρο Πάτρας, εργατικό κέντρο Μαλλιάδας, Μοσπονδία Αποθητών και Τροφίμων. Κάναμε παράσταση σήμερα στην ΕΦΤΗ, είπε. Διότι ο εμβολιασμός των μεταναστών είναι μια μεγάλη και σημαντική υπόθεση και δεν είναι υπόθεση για φωτογραφίσεις και επικοινωνιακά τρέκ που ήθελε να περάσει η ΕΧΤΗ, είπε και η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα. Απόδειξη αυτού είναι ότι έχουν εμβολιαστεί με όλο αυτό το διάστημα μόνο 180 μετανάστες, ενώ ο πληθυσμός τους συνεχώς αυξάνει. Δεν θέλουμε να χρησιμοποιούμε λοιπόν σαν επικοινωνιακό τρίκ μόνο, αλλά θέλουμε και απαιτούμε τώρα μέσα σε ένα μήνα να έχουν εμβολιαστεί όλοι οι εργαζόμενοι στα δρομοχώραφα της περιοχής, οι μετανάστες. Έτσι, έχει μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση, έχει μεγάλη ευθύνη η ΕΧΤΗ, είπε, που δεν έχει προχωρήσει αυτό το σχέδιο ακόμα. Πιέζουμε προς αυτή την κατάσταση. Ζητάμε τουλάχιστον 2 φορές τη βδομάδα να γίνονται εμβολιασμοί και με 3 γραμμές και να υπάρχουν και τα απαραίτητα υλικά. Γιατί έχουμε την πληροφόρηση, την τελευταία φορά είχαν μαζευτεί μετανάστες, συνάδελφοι, εργαζόμενοι και οι σύρικες ήταν πολύ λιγότερες από όσοι έπρεπε να είναι. Θα συνεχίσουμε εδώ, περιμένουμε απαντήσεις από την ΕΧΤΗ, είπε, και τους θέτουμε πρώτων ευθυνών τους, όσο αυτούς, όσο και την κεντρική διοίκηση, την κυβέρνηση δηλαδή, και θα περιμένουμε τα αποτελέσματα. Εμείς θα επιμείνουμε, θα ξαναέρθουμε, θα ξαναπάμε στην περιοχή και θα συνεχίσουμε τον αγώνα ώστε να εμβολιαστούν όχι μόνο με στο θέμα του εμβολίου για κατά COVID, αλλά ό,τι προβλέπουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα για όλους μας.